Υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε χιλιάδες νοικοκυριά της Κρήτης αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει το πρόγραμμα προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης. Μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων θα διανεμηθεί ένα ποσό της τάξης των 13.800.000 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία υπολογίζονται να είναι πάνω από 5.500 για το νησί μας, όπου περιλαμβάνουν συνολικά γύρω στις 10.500 αιτήσεις. Το πρόγραμμα θα είναι τριετούς διάρκειας και αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος του 2024. Η Περιφέρεια Κρήτης, ξέρετε ότι πρωτοστατεί σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό εξάλλου φάνηκε και από τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα, έχοντας υψηλή απορροφητικότητα, να μπορέσει να κερδίσει ακόμα περισσότερα χρήματα από άλλες περιφέρειες που δεν είχαν εξαντλήσει το δικαίωμα απορρόφησης των χρημάτων. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια να ενταχθούν προϊόντα τροπικής προέλευσης. Τα προηγούμενα χρόνια χιλιάδες ήταν οι ωφελούμενοι του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους που υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες δέχτηκαν ανάσα βοήθειας. Το 2017 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 6.517 οικογένειες, το 2018 10.312 οικογένειες, το 2019 8.568 οικογένειες, το 2021 7.544 οικογένειες, το 2022 6.753 οικογένειες και το 2023 6.148 οικογένειες. Άρα αυτά αφορούσαν συμπολίτες μας, για μένα το 2017 13.767 ανθρώπους, το 2018 22.092 ανθρώπους, το 2019 16.884 συμπολίτες μας, το 2021 14.284 συμπολίτες μας, το 2022 11.939 και το 2023 10.503. Από τα νούμερα που είπατε, φαίνεται σαν να δεν είναι μειούμενος ο αριθμός των ανθρώπων που ωφελούνται ή που χρειάζονται. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Γιατί το όριο, όπως ορίζεται από την ΚΙΑ για ένταξη στο ΚΙΑ, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Άρα έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας. Όχι. Οι ανάγκες παραμένουν, αλλά δυστυχώς το κριτήριο είναι για την ένταξη πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή με 4.500 ευρώ δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει, προφανώς και με 5 και με 6. Άρα αν δεν έχεις το 4.500 δεν μπορείς να ενταχθείς. Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να βοηθηθούν και που ουσιαστικά μένουν εκτός εξαιτίας αυτής της σκιάς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι συν 50% από τον αριθμό των αιτήσεων των πραγματικών. Με δεδομένο πως οι ανάγκες όλο και μεγαλώνουν, φορείς και ωφελούμενοι σημειώνουν εμφατικά πως τα κριτήρια πρέπει να επανεξεταστούν έτσι ώστε να στηριχθούν πραγματικά όλοι όσοι έχουν ανάγκη. Σίγουρα τα κριτήρια πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι μεγαλύτερο, έτσι ώστε και η βοήθεια να είναι μεγαλύτερη τώρα που τη χρειάζονται όλα αυτά τα νοικοκυριά. Προφανώς χρειάζεται αναθεώρηση των κριτηρίων προς τα πάνω. Το έχουμε πει σαν κοινωνική υπηρεσία, το λένε και οι μελέτες, το λένε και τα κοινωνικά παρατηρητήρια, το λένε και όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες.